Να σας πω ότι τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν και δεν θα αφισβητηθούν και μάλιστα όταν θα βγει και σε λίγες μέρες και από την ΕΣΤΑΤ θα βγουν τα ακριβή, οι ακριβείς προσεγγίσεις φαίνεται... Κρατήστε το ΕΣΤΑΤ να το συζητήσουμε. Βεβαίως, εγώ λέω όπως είναι. Λοιπόν, και μάλιστα και οι Financial Times έχουν γράψει, το οποίο έχει αποκριβεί στην Ελλάδα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης γενικώς τι έχουν πει για την πορεία της οικονομίας. Συγκρατημένα σας λέω ότι θα είναι θετικά τα στοιχεία τα οποία θα υπάρξουν. Ήδη και όσον αφορά την ύφεση, η πρόβλεψη θα είναι σε πολύ χαμηλά επίπεδα, δηλαδή στο στόχο τον οποίο είχαμε βάλει, δηλαδή γύρω στο 0,1-0,2. Είχαμε ένα κακό μήνυμα πάντως στον Ιούλιο. Εγώ λέω περίπου τώρα. Θα είναι αυτά και θα το δείτε. Εδώ είμαστε. Δεν κάνει να πάει καλά. Λοιπόν, δεύτερον, αυτά λέω δεν θα είναι δικά μας. Θα είναι και της ανεξάρτητων αρχών και αυτά που έχει πει η Financial Times. Περάσαμε ένα δύσκολο κάβο. Και επίσης θέλω να σας πω, κύριε Λιτζή, ότι αυτή τη στιγμή, έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, θεωρώ ότι η επόμενη μέρα για τους Έλληνες πολίτες θα είναι θετική. Άλλη μια σημείωση. Ότι από το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης που πολλές φορές μας έχουν κατηγορήσει ή το επαναφέρεται, παρόλο που ήταν μια προηγενέστερη φάση, εγώ θέλω να σας πω και θα είναι και η ανάλυση αυτή που θα γίνει και στην Θεσσαλονίκη από τον Πρόεδρο και τον Πρωθυπουργό της χώρας. Περίπου το 70% με 80% υλοποιείται από το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης πλην ορισμένων βασικών στοιχείων των δημοσιονομικών. Θα σας πω. Των δημοσιονομικών. Τώρα μας είπατε πολύ κοντά. Ακούστε λίγο. Μπορώ να το εξηγήσω. Εκτός βασικών ζητημάτων, ορισμένων βασικών ζητημάτων δημοσιονομικών που ήταν ο περιορισμός βάσει τη συμφωνία. Δηλαδή, θα τα πω εγώ απλά, δηλαδή, για μην νομίζω το κρύβο. Ο εκατότατος μισθός, θα σα πω εγώ. Μην μου βάζετε εκατότατος μισθός ή εγώ ακούω τους υπουργούς. Κύριε Ρίγα, ακούω τους υπουργούς. Άκουσα χθες τον κύριο Καντρούγκαλο να μου λέει ότι έχουμε ψηφίσει ένα μνημόνιο το οποίο είναι νεοφιλελεύθερο και έχει ηφαισιακά και μέτρα λιτότητας και δεν έχει αυτό σχέση με το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης. Λέω λοιπόν. Ότι στο βασικό του πλαίσιο είπα ότι εκτός των δημοσιονομικών είναι αυτό που αναφέρεται, είναι το πλαίσιο του μνημονίου. Σαφέστατο αυτό. Τη συμφωνία. Εκεί λοιπόν υπάρχουν, όπως σας λέω, για τον ΕΦΙΑ, το οποίο δεν έχουμε λύσει, και το ζήτημα του κατώτατου μισθού, που ήταν πριν τα πολύ βασικά, αν θέλετε, ήταν του προγράμματος της. Αφήστε τις συντάξεις, είμαστε και μπορώ να το εξηγήσω. Τα υπόλοιπα, όσον αφορά και θεσμικά ή ζητήματα που είχαμε βάλει για την κρίση, την ανθρωπιστική, όλα αυτά έχουν προχωρήσει και προχωράνε. Τώρα, τι θέλω να πω με αυτό. Θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή οι συντάξεις καταρχήν θα είναι η πρώτη φορά που θα δοθούν από το ΙΚΑ χωρίς να υπάρξει ανάγκη δανεισμού όπως γινόταν το προηγούμενο διάστημα μέσω των ταμείων. Και το τρίτο, το σημαντικό είναι ότι είναι ανάγκη να υπάρξουν και διορθώσεις όπως εξελισσόταν ή εξελίσσεται μια απόφαση η οποία είχαμε πάρει. Και λειτουργούσε. Μιλάω για το θέμα των 100 δόσεων. Δεν είναι κακό να διορθώσει ενδεχομένως κάποια πράγματα τα οποία βλέπεις εκ των πραγμάτων, το οποίο μπορεί να δυσκολέψουν. Εμείς αλλά τι θέλουμε. Αυτό που λέει ο κ. Αλεξιάδης, αυτό που λέει ο κ. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν κανονικά 100 δόσεις όπως είναι. Τώρα, αν χρειαστεί ή ενδεχομένως να υπάρξει κάποια ρύθμιση για βελτίωση, και αυτό μπορεί να συμβεί. Για αυτούς που ήταν ήδη μέσα, γιατί είναι και αυτό κρίσιμο. Δεν θέλω να μπω σε τέτοια. Είναι θέμα οικονομικού πετελείου. Κοιτάξτε, είναι θέμα οικονομικού πετελείου. Δεν θέλω να μπω σε αυτή την λογική. Δεν είναι θέμα των οικονομικών δεδομένων. Λέω όμως ότι όταν διαπιστώνεις, και είναι σωστό αυτό σε μια κυβέρνηση, και είναι και ειλικρινές αν θέλετε, δεν είμαστε να έχεις πάντα την απόλυτη αλήθεια. Βλέπεις και το σύστημα πώς εξελίσσεται. Άρα λοιπόν, μπορείς να κάνεις και διορθώσεις. Εμείς τι θέλουμε. Αυτό που θέλουμε είναι οι πολίτες να έχουν βελτιωμένη κατάσταση και αυτή θα υπάρξει. Όσο και αν διαμορφώνεται ένα τοπίο κακό, είτε από εκφώνηση, είτε επειδή επιδιώκουν κάποιοι να υπάρξει αλλαγή στη χώρα, δεν θα το καταφέρουν αυτό το πράγμα. Είμαι σαφής αυτό. Θα πάμε εκλογές στο τέλος της δεκαετίας, το 2019, και θα είναι εκεί θα κριθούμε και θα είναι μια χώρα διαφορετική από ό,τι ήταν σήμερα. Οι πολίτες δηλαδή θα έχουν συγκεκριμένο αποτύπωμα από το ΣΥΡΙΖΑ στην επόμενη περίοδο. Η έκκληση προς τη Νέα Δημοκρατία είναι ότι